Η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου τιμάται την 27η Ιουλίου μαζί με τη μνήμη του τυφλού που ο ίδιος εθεράπευσε και που εμαρτύρησε με τον διαξήφους θάνατο λαμβάνοντας τιουτρόπους και αυτός τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Στον Άγιο Παντελεήμονα είναι αφιερωμένο στην Ιερά Μητρόπολη Ατολίας και Ακαρνανίας, ο ομώνυμος ενωριακός ναός στη Βόνιτσα, όπου χθες πλήθος πιστών από το Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή κατέκλυσε τον ναό για να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου. Ο Άγιος Παντελεήμων καταγόταν από την οικομίδια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού. Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιού του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Εφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαφτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαιο, που ήταν ιερέας της εκκλησίας της Νικομίδιας. Κάποια στιγμή, όταν οχιά δάγκωσε ένα νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε, ο Άγιος Παντελεήμονας, επικαλούμενος στο Χριστό, τον ανάστησε. Το Σάββατο, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε με θεόρτη ως εσπερινός στον Άγιο Παντελεήμονα Βόνιτσας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακρνανίας Κοσμά. Τον πανηγυρικό της ημέρας στο γεμάτο από πιστούς ιερών ναό που παρέστη μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, η βουλευτής της Δημάρ Νίκη Φούντα, εκπρόσωποι φορέων, κήρυξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κοσμάς. Ο Μητροπολίτης μίλησε για το βίο, το έργο και το μαρτύριο του τιμωμένου Αγίου Παντελεήμονος, τονίζοντας ότι ο Άγιος με την πραγματική του πίστη στον ένα και αληθινό Θεό κατάφερε να αξιοποιήσει το χάρισμα που του εδόθη όχι για να δυναστεύσει και να εκμεταλλεύεται την αδυναμία του συνανθρώπου του, αλλά για να χαρίζει μέσα από την ιδιότητά του ως ιατρού το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Ένα παλικάρι, ένας εύελπης νέος, ένας προσοντούχος νέος, ένας νέος με σπάνια θα το πω σωματικά χαρίσματα, αλλά και ένας νέος με φοβερή οξύνια, που σπουδάζει τότε γιατρός και γίνεται επιστήμονας, και είναι ο επιστήμον ο οποίος συνδυάζει την επιστήμη με την πίστη και με τη χάρη του Θεού, και ουδέν ανίατον για τον Άγιο Παντελεήμονα. Η δέξη του δες των Κύριων που και να το θύσονται παντός αγαθού. Αμέσως μετά έγινε λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου στους δρόμους της Βόνιτσας, όπου με ευλάβεια πλήθος πιστών παραβρέθηκε για να τιμήσει τον Άγιό τους. Σήμερα και συμμετείχαμε με θρησκευτική κατάνοιξη στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος, χωριστοτούντος βεβαίως το σύμπαν μετά το Μητροπολίτη μας. Μία περιφορά στην οποία συμμετείχε πλήθος πιστών. Εγώ δεν έχω να ευχηθώ παρά χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλο τον κόσμο, στους κατοίκους και στους επισκέπτες που σήμερα συμμετείχαν στην θρησκευτική εκδήλωση στην πόλη μας.